Κύριε Κατσότη, καλημέρα σας. Καλημέρα κύριε Παρδονιά. Εσάς και τους ακροατές. Να είστε καλά, να είστε καλά. Τι γίνεται τώρα, ξεκίνησε στη Βουλή η συζήτηση εκεί για την υπόθεση Παπαγγελόπουλου, αλλά έχω την αίσθηση ότι είναι πλέον τελείως διαφορετικές, έτσι. Διευρύνεται η συζήτηση, έτσι δεν είναι? Ναι, αντικειμενικά διευρύνεται η συζήτηση. Έχουμε την πρόκληση της Τουρκίας εχθές με την απόφασή της να υλοποιήσει τους σχεδιασμούς αυτούς που ήταν γνωστή βέβαια εδώ και χρόνια και βέβαια με τη στήριξη, την ανοχή των μεγάλων δυνάμεων, των συμμάχων της χώρας μας, της ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι όπως θα είδατε και σε δήλωση του State Department, θεωρεί αμφισβητούμενα νερά αυτό που εμείς λέμε ότι είναι κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας με βάση το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αντικειμενικά διευρύνεται η συζήτηση, ωστόσο βέβαια πρέπει να πούμε ότι η κυβέρνηση και η αξιωματική αντιπολίτευση, η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ παίζουν πάλι ένα παιχνίδι, παραπλανούν τον λαό για να μπορέσουν να σκεπάσουν ένα μεγάλο σκάνδαλο που έχουμε στις Νοβάρτης με όλη αυτή την ιστορία με την παραπομπή του Παπαγγελόπουλου, κρύβοντας ουσιαστικά όλη αυτή την πολιτική που ακολουθείται στο φάρμακο, το οποίο το πληρώνει πανάκριβο ο ελληνικός λαός. Κύριε Κατσότη, ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος, ο κ. Κουτσούμπας, δήλωσε το εξής: η τουρκική ναύτεξ αποδεικνύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ΗΠΑ, ΝΑΤΟ νύπτουν τα σχήρα τους. Ουσιαστικά έχω την αίσθηση ότι μάλλον δικαιώνεστε, διότι πολλές φορές το έχουν πει και άλλοι πολιτικοί, ότι αν έρθει κρίσιμη στιγμή θα είμαστε μόνοι μας. Για να το συζητήσουμε λιγάκι αυτό. Τελικά είμαστε στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε συμμάχους της ΗΠΑ, αλλά στις δύσκολες στιγμές πάντα μένουμε μόνοι. Ακριβώς, γιατί η ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζουν τους μεγάλους ομίλους, τους ενεργειακούς ομίλους, οι οποίοι ρίζουν το ποιος θα αρπάξει, να το πω έτσι, πηγές πλούτου. Οι ανταγωνισμοί και οι αντιθέσεις που υπάρχουν στην περιοχή είναι μεγάλοι και βέβαια οι αστικές τάξεις θέλουν η μία να αρπάξει από την άλλη πηγές πλούτου. Και έτσι ούτε κυριαρχικά δικαιώματα έχουν μπροστά τους να σεβαστούν, αλλά ούτε και το διεθνές δίκαιο ή τις διεθνείς συνθήκες. Έτσι λοιπόν η συνθήκη της Λοζάνης πάει περίπατο. Βλέπετε ότι ούτε οι Αμερικάνοι, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε το ΝΑΤΟ δεν σέβονται αυτές τις διεθνείς συνθήκες που υποτίθεται ότι οριοθετούν τα σύνορα. Δεν σέβονται το δίκαιο της θάλασσας, το οποίο καθορίζει, να το πω έτσι, τις σχέσεις των χωρών που γειτονεύουν και δεν παίρνουν θέση πάνω σε αυτά. Βλέπετε ότι λένε ότι είναι διμερείς διαφορές. Είναι διαφορές μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Δεν στέκονται λοιπόν πάνω στις διεθνείς συνθήκες, στο διεθνές δίκαιο. Και γι' αυτό βεβαίως αυτό που λέω, θα είμαστε μόνοι, θα είμαστε μόνοι. Και εδώ το δίκαιο του ισχυρού θα είναι αυτό που θα κυριαρχήσει. Ο λαός μας πρέπει να καταλάβει ότι η πολιτική αυτή που ακολουθεί σήμερα στη χώρα μας και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ πριν, να εναποθέτει τις ελπίδες στους Αμερικάνους, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ, δεν παρέχει καμία ασφάλεια. Αντίθετα, μας εμπλέκει σε όλο και περισσότερους κινδύνους στην περιοχή και η Ελλάδα μας γίνεται στόχος με τις βάσεις των Αμερικάνων, οι οποίες έχουν σκορπιστεί σε όλη τη χώρα, που υποτίθεται αυτοί θα μας σώσουν. Βλέπετε τώρα το State Department να λέει ότι είναι αμφισβητούμενα ύδατα, ενώ είναι αλήθεια είναι αυτό που προκάλεσε άσχημη εντύπωση σε πάρα πολύ κόσμο, ότι μίλησε για αμφισβητούμενα θαλάσσια ύδατα, και αυτό ναι, είναι ένα θέμα, αυτό είναι αλήθεια. Όμως δεν είδαμε όμως η κυβέρνηση να κάνει ένα διάβημα στην Αμερικάνικη Πρεσβεία για αυτή την γυρίζω του State Department. Έκανε κανένα διάβημα? Δεν έκανε. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι μπροστά στην απόφαση των Αμερικάνων, η οποία είναι στην διαχείριση, η συνεκμετάλλευση των πηγών πλούτου που υπάρχουν εδώ στην περιοχή, θέλετε ότι η κυβέρνηση συζητά ένα τέτοιο ενδεχόμενο της συνεκμετάλλευσης, της συνδιαχείρισης
αυτό που το ΚΚΕ λέει χρόνια τώρα, ότι υπάρχει εδώ μια λογική συμβιβασμού και πέρα και έξω από τα κυριαρχικά δικαιώματα, πέρα και έξω από τις διεθνείς συνθήκες, τη συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή προωθείται όπως φαίνεται και εδώ είναι υπόλογη απέναντι στον ελληνικό λαό και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν λένε την αλήθεια, γιατί αν θέλετε με την πολιτική που ασκούν δίνουν τη δυνατότητα να προωθείται συνολικά αυτή η πολιτική της Τουρκίας των μεγάλων ενεργειακών επιχειρηματικών ομίλων που ρίζουν εδώ για την περιοχή μας. Ότι όμως τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους τους στέλνει και η Ελλάδα. Ελάτε τους. Εμείς έχουμε πει, κλείνουμε συμφωνίες μαζί σας. Το θέμα είναι ότι η Τουρκία θέλει να μπει και αυτή στο παιχνίδι. Ναι, αυτό είναι το θέμα. Θέλει να μπει στο παιχνίδι. Δεν είναι, ίσως δεν είναι μόνο με των μεγάλων ομίλων. Τους ομίλους θέλουμε και εμείς. Ελάτε, μόνοι μας δεν έχουμε την τεχνογνωσία μαζί σας. Το θέμα ότι πάει να μπει και η Τουρκία σφήνα εδώ στο παιχνίδι. Και βλέπετε όμως ότι οι ομίλοι, οι μεγάλοι, έχουν και, είναι και σε αντίθεση και σε συμφωνία μεταξύ τους. Έτσι δεν είναι. Εντάξει, έτσι δείχνει μέχρι τώρα και συγκρούονται αλλά και συμφωνούν για το πώς θα διαχειριστούν αν θέλετε τέτοιες καταστάσεις όπως είναι στην περιοχή. Μάλιστα. Και εδώ γι' αυτό και μιλάει και ο Θεσσαλικός Πάτης για αφισβητούμενα ύδατα, γιατί θέλει εδώ μέσα από όλη αυτή τη σύγκρουση, την αντιπαράθεση να είναι ο διαιτητής και να είναι αυτός ο οποίος θα αποφασίσει τελικά ποιος θα διαχειριστεί εδώ το συγκεκριμένο πλούτο που υπάρχει στην περιοχή. Αυτή είναι μια πραγματικότητα, γι' αυτό και το ΚΚΕ λέει ότι εδώ με αυτές τις πολιτικές ο λαός μας κινδυνεύει, πρέπει να ανησυχήσει ακόμα περισσότερο και πρέπει να σταθεί απέναντι, αν θέλετε, στις πολιτικές αυτές οι οποίες οδηγούν τον κόσμο μας σε μεγαλύτερη εμπλοκή, σε μεγαλύτερα προβλήματα, να το πω. Ωραία. Κύριε Κατσότη, αν δεν κάνω λάθος, εσείς προέρχεστε ως εργαζόμενος από τον τουρισμό, έτσι? Ναι, ναι. Ωραία. 40 χρόνια, ναι. Θέλω λίγο να δούμε τι γίνεται εκεί, γιατί φαίνεται ότι αυτό το κομμάτι θα αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα παρά τη στήριξη που υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση ότι έδωσε και στους εργαζόμενους και στο επιχειρήν του τουρισμού. Τι βλέπετε εσείς, πώς πάνε τα πράγματα? Γιατί αλλιώς περιμέναμε, δεν πάνε τόσο καλά όσο θα θέλαμε. Κοιτάξτε, μα δεν περιμέναμε κι αλλιώς. Η πανδημία, ξέρετε, ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο οδηγεί τον κόσμο να μην ταξιδεύει, δεν νιώθει ασφάλεια και είναι αντικειμενικό ο κόσμος να μην ταξιδεύει. Άρα λοιπόν περιμέναμε εδώ ότι τα πράγματα θα ήταν δύσκολα. Η ουσία όμως είναι ποιος πληρώνει, αν θέλετε, όλη αυτή την εξέλιξη με την κρίση αυτή η οποία ετάθηκε με την πανδημία. Γιατί πρέπει να σας θυμίσω ότι εδώ και ένα χρόνο είχαμε την πτώχευση της Thomas Cook, ενός μεγάλου tour operators. Δηλαδή, το οποίο πρόβλεπε βέβαια, μάλλον όλη αυτή η λειτουργία του συστήματος έδειχνε ότι έρχεται μια κρίση συνολικά και στο τουρισμό, η οποία όπως είπαμε εντάθηκε με την πανδημία. Σήμερα λοιπόν τα πράγματα είναι δύσκολα. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ξενοδοχείων δεν έχει ανοίξει, πολλές επιχειρήσεις δεν έχουν ανοίξει γιατί συνδέονται, να το πω έτσι, με τους ταξιδιώτες, με τους τουρίστες, και βέβαια αρκετοί εργαζόμενοι δεν έχουν προσληφθεί, πολλοί είναι εκτός δουλειάς, αλλά και όσοι είναι εντός δουλειάς είναι με μισές αποδοχές. Ναι, αυτές τις μισές αποδοχές όμως, για να λέμε για το δίκαιο, ένα μεγάλο μέρος το καλύπτει η κυβέρνηση με το συνεργασία το πρόγραμμα. Ακούστε, το πρόγραμμα συνεργασία είναι ένα όπλο ακόμα στα χέρια της εργοδοσίας για να προχωρήσουν σε μεγαλύτερη ευελιξία στις εργασιακές σχέσεις, για να μειώσουν ακόμα περισσότερο το κόστος εργασίας, όπως λέγεται, ο μισθός του εργαζόμενου. Είναι γνωστό ότι το 20% έχει, 20% έχει μειωθεί ο μισθός, οριζόντια. Είναι γνωστό ότι αξιοποιείται αυτή η δυνατότητα που δίνεται μέσα από το πρόγραμμα συνεργασία για λάστιχο στις ώρες δουλειάς του εργαζόμενου. Μπορεί να λέει ότι μέχρι το 50%
θα απασχολεί το εργαζόμενο των ορών εργασία, αλλά αυτό το 50% κατανέμεται όπως θέλει η κάθε επιχείρηση. Άρα λοιπόν η μεγαλύτερη ευελιξία αυτή δημιουργεί τους όρους εκείνους της μεγάλης εντατικοποίησης της εργασίας των εργαζομένων με πολλές βέβαια συνέπειες για την υγεία τους, οδηγεί, να το πω έτσι, σε αυτό που είπαμε και προηγουμένως, στη μείωση των μισθών των εργαζομένων, και πέρα από εκεί ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός εργαζομένων ο οποίος δεν είναι ούτε στην αναστολή ούτε στο πρόγραμμα συνεργασία. Είναι αυτοί που δεν είχαν το δικαίωμα, όπως λένε, της επαναπόληψης. Και ποιοι ήταν αυτοί? Ήταν χιλιάδες εργαζόμενοι οι οποίοι δεν είχαν μπει στο Ταμείο Ανεργίας γιατί δεν είχαν 200 ημέρες ασφάλισης τα τελευταία δύο χρόνια. Άρα λοιπόν χιλιάδες νέοι και νέες, χιλιάδες εργαζόμενοι οι οποίοι δεν είχαν αυτές τις προϋποθέσεις, σήμερα είναι στον αέρα, χωρίς καμία στήριξη από την κυβέρνηση, χωρίς μέτρα προστασίας αυτών των εργαζομένων, οι οποίοι είναι άνεργοι και δεν υπάρχει περίπτωση βέβαια να βρουν δουλειά μέχρι την επόμενη σεζόν, που δεν ξέρουμε κι αυτοί πώς θα είναι και ποια θα είναι η κατάσταση με την πανδημία, με τον κορονοϊό, ο οποίος, όπως βλέπετε, ακόμα είναι μάλλον σε έξαρση και στη χώρα μας και σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, κύριε Κατσότη, σήμερα το βράδυ ολοκληρώνεται η ψηφοφορία, αν δεν κάνω λάθος, για την υπόθεση Παπαγγελόπουλου. Θα ξέρουμε τα αποτελέσματα. Ναι, ολοκληρώνεται. Μάλιστα. Το κόμμα σας θα αποχωρήσει από την ψηφοφορία? Όπως δήλωσε προηγουμένως ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, ο κ. Καραθανασόπουλος, εμείς είπαμε ότι δεν θα πάρουμε μέρος στην ψηφοφορία. Όπως βέβαια κάναμε και σε άλλες περιπτώσεις, γιατί θεωρούμε ότι αυτή η συζήτηση και αυτή η προσπάθεια που κάνει σήμερα η κυβέρνηση με την αξιωματική αντιπολίτευση πετάνε την μπάλα στην εξέδρα, να το πω έτσι, καλύπτοντας το μεγάλο σκάνδαλο της Νοβάμ. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.